146 χρόνια προσφορά στον συνάνθρωπο μετρά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την ίδρυσή του. Χωρίς διακρίσεις, με μόνο σκοπό τη βοήθεια στον οποιοδήποτε έχει ανάγκη για την επιβίωσή του, ο Ερυθρός Σταυρός στέκεται δίπλα στον άνθρωπο που ψάχνει ένα πιάτο φαγητό και σε εκείνον που προσπαθεί να συνέλθει από μια φυσική καταστροφή. Ο πρώτος πρόεδρος του σώματος να σημειωθεί ήταν Χανιώτης. Να θυμίσω ότι ιδρύθηκε το 1877 και πρώτος πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν ο συμπατριώτης μας από τα παλιά ρούματα, ο Μάρκος Ορενιέρης. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εστιάζει κυρίως στον ανθρώπινο πόνο και ο ανθρώπινος πόνος έχει πολλές μορφές. Είναι η φτώχεια, είναι ο πόνος, είναι η δυστυχία, οι πληγές που δημιουργεί η φύση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιόρτασε στα Χανιά τον σχεδόν 1,5 αιώνα ζωής με εθελοντικές δράσεις στην Οδό Χάλιδων, όπου στην αρχή του δρόμου οι εθελοντές μετρούσαν ζάχαρο και πίεση σε όποιον το επιθυμούσε, ενώ προχώρησαν και σε λήψη δείγματος μυελού των οστών. Προσφέρομαι στους συμπολίτες μας δωρεάν εξέταση σαχάρου και αίματος, πίεσης δηλαδή, και παράλληλα δεχόμεθα αιτήσεις για όποιον θέλει να γίνει δότης μυελού οστών. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό και βλέπω με ενθουσιασμό στα δύο κλιμάκια που πήγα πάνω κάτω ότι προσέρχεται ο κόσμος γι' αυτό και τους συγχαίρω όλους αυτούς. Σε ένα δεύτερο περίπτερο έξω από τη Μητρόπολη, όποιος επιθυμούσε παρακολουθούσε από το διασώστη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νίκο Γιαννακάκη το πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε έναν αυτόματο ποινιδωτή. Αν έχει τριχοφυΐα ο άνθρωπος, αν έχει κάποιες καδένες ή είναι γυναίκα και φοράει κάποιο σουτιέν με μπανέλες, θα πρέπει να το αφαιρέσουμε. Οπότε, αφού έχουμε βγάλει όλες τις προϋποθέσεις αυτές, τις έχουμε σκεφτεί, είμαστε έτοιμοι να κολλήσουμε τα πας. Πού τα κολλάμε? Το ένα είναι κάτω από την κλίδα, πάνω από το στήθος, από τη δεξιά πλευρά, και το άλλο είναι στην αριστερή πλευρά, κάτω από τη μασχάλη, στους μεσοπλεύριους μυς. Και αφού είμαστε έτοιμοι και τα έχουμε κολλήσει, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει ο εξωτερικός αυτόματος ποινιδωτής. 220 είναι οι εθελοντές ερυθροσταυρίτες στα Χανιά, οι οποίοι εκπαιδεύονται διαρκώς στις πρώτες βοήθειες και εκπαιδεύουν και πολίτες για να μπορούν να τις προσφέρουν οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε τις χρειαστεί.